χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και κυρίως χαίρομαι διότι έχουμε την ευκαιρία να μαζευτούμε σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μας αλλάζει φάση συνολικά. Και αυτή η αίσθηση, καθώς οι μέρες περνούν και οι μήνες, πυκνώνει και παγιώνεται. Διότι ζούμε ακριβώς μια ιστορική δικαίωση και ως παράταξη και ως κυβέρνηση και ως λαός. Διότι αυτός ο λαός υπέφερε, κλήθηκε να πληρώσει ένα τίμημα το οποίο δεν έπρεπε να έχει φορτωθεί στις πλάτες του και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση ακριβώς που μπορούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία να κοιτάμε το μέλλον. Και, ναι, πιο κοντά σε αυτό το μικρόφωνο. Ναι, σε αυτό. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Και βεβαίως είμαστε απολύτως αισιόδοξοι και βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική δικαίωση όχι μόνο θα αναγνωριστεί από τον ελληνικό λαό, διότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει απλώς ψήφο ευχαριστίας προς την κυβέρνηση της αριστεράς η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά θα δώσει ψήφο προσδοκίας και συνέχισης αυτής της πορείας της ανάκαμψης. Διότι αυτή η πορεία ανάκαμψης έχει ξεκινήσει με δειλά βήματα, δύσκολα βήματα, περιορισμένα βήματα πριν βγούμε από τα μνημόνια, αυτή τη στιγμή επιταχύνεται και είστε κι εσείς μάρτυρες, νομίζω και στη δημόσια συζήτηση, γεγονότων τα οποία μπορούν να μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Διότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η χώρα έχει επεκτατικό προϋπολογισμό. Μεγαλύτερες δαπάνες από τις προηγούμενες δηλαδή. Περίσσεψαν χρήματα. Τακτοποιήθηκαν τα δημόσια οικονομικά. Τακτοποιήθηκε η οικονομία. Μια οικονομία την οποία την παραλάβαμε χρεοκοπημένη, με τράπεζες γονατισμένες, με επιτόκια δανεισμού για τη χώρα λόγω της μορφής που είχε και των αναγκών αποπληρωμής αυτού του δημόσιου χρέους και τώρα που είμαστε σε μια φάση όπου στην οικονομία μας έχουν γεννηθεί σχεδόν 300 με 350 χιλιάδες θέσεις εργασίας, η ενεργεία έχει πάει πλέον κοντά στο 17%, θυμίζω από 27%, τι θυμάστε, την κορύφωση αυτή 27% ενεργεία έχει πάει στο 17%, έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής με την οικοδόμηση πάρα πολύ ισχυρών θεμελίων κοινωνικού κράτους. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Προσέξτε, αυτό ήταν μια δέσμευση που είχαν από το 2010. Θυμάστε πώς κάνανε για τις δεσμεύσεις. Για τις δεσμεύσεις κάνανε στείνανε θρίλερ στις τηλεοράσεις. Αν δεν κάνουμε το ένα ή το άλλο μέτρο, τη μία ή την άλλη περικοπή, δεν θα πάρουμε τη δόση, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, θα μας βγάλουν από το ευρώ, θα πέσει και ένας κομίτης στο τέλος της χώρα μας απάνω και θα έρθει η ολική καταστροφή. Ακούσατε ποτέ κανένα να λέει ότι αν δεν φτιάξουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης κινδυνεύουμε να πάρουμε τη δόση, κινδυνεύουμε να... Δεν τα ακούσαμε αυτό ως τρομολαγνικό σενάριο και ενώ υπήρχε ως υποχρέωση ποτέ δεν έγινε. Και ξεκίνησε με αυτή τη διακυβέρνηση και αυτό όπως και άλλα μέτρα φίλες και φίλοι. Η οικονομία λοιπόν ορθοποδεί και δεν είναι μόνο ο δείκτης της ανεργίας ο οποίος πάει καλά, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φτάνουν στα δελτία των ειδήσεων. Και απλώς αναπαράγεται μία καταστροφολογία και μία τρομολαγνία η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Θα μου πείτε πανηγυρίζετε? Όχι κάθε άλλο. Αλλά καλούμε άπαντες που συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο να κάνουμε τη συζήτηση επί πραγματικών δεδομένων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για καταστροφή τη στιγμή που οι επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είχαν από πέρσι αύξηση 27% ή τη στιγμή που λέμε ότι και η βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται και ο τουρισμός μας έχει αυξηθεί. Εντάξει. Παρακαλώ. Και έχουμε μία γενικευμένη εικόνα ανάκαμψης. Προφανώς, προφανέστατα, δεν θα πανηγυρίσουμε και δεν θα πανηγυρίσουμε, διότι όπως είπαμε και πριν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και συντροφοί, βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν έχουμε βγει από την κρίση. Μία οικονομία με 17% ανεργία είναι ακόμα μία οικονομία σε κρίση. Και εδώ είναι και το μεγάλο δίλημα των εκλογών του 2019, για τις οποίες σοφά προέβλεψε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα διεξαχθούν το 2019. Σαν ένα σταματημένο ρολόι που δύο φορές το 24ωρο δείχνει τη σωστή ώρα. Αυτό δεν συμβαίνει. Αν είναι σταματημένο το ρολόι, δύο φορές το 24ωρο δείχνει τη σωστή ώρα. Προέβλεψε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης μετά από τις αλλεπάλληλες,
συνεχείς, επαναλαμβανόμενες, κουραστικές διαψεύσεις του αφηγήματός μου του ότι θα γίνουν εκλογές το 2019. Το 2019 θα γίνουν εκλογές βεβαίως στο τέλος της τετραετίας, τον Οκτώβριο, και εκεί ο λαός μας θα διαλέξει εάν θα συνεχιστεί αυτή η πορεία ανάκαμψης για να πάμε την ανεργία από το 17 στο 7 ή θα τη γυρίσουμε πίσω στο 27. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά να το κάνουν. Το κάνανε το 2012. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τι κάνανε? Διαλύσανε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ταπεινώσανε τον κατώτατο μισθό. Με την υπόσχεση ότι αυτό θα έριχνε την ανεργία, προσέξτε. Αλλά η πραγματικότητα καμιά φορά είναι πεισματάρα. Διότι οι επιχειρήσεις οι οποίες μέσα στην κρίση πιέζονται, όταν απελευθερώνεις τη διαδικασία των απολύσεων, τι θα κάνουν? Απλώς θα απολύσουν. Αυτό συνέβη και φτάσαμε σε αυτές τις καταστροφές. Σας είπα πριν ότι ο κύριος Μητσοτάκης διαψεύδονταν με τρόπο κουραστικό σε σχέση με τις προβλέψεις του. Προφανώς τους παρευρισκόμενους δεν τους κούραζε πάρα πολύ. Ενδεχομένως να κούραζε τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους πρέπει να σας πω ότι έχω απεριόριστο σεβασμό και τους θεωρώ σεβαστούς πολιτικούς αντιπάλους. Αλλά δεν μπορούμε παρά να υπογραμμίσουμε ότι η ηγεσία τους μάλλον τελευταία τους μπερδεύει. Για θυμηθείτε, φίλες και φίλοι, ότι δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, λέγαμε. Έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη. Έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση. Ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Δεν ενεργοποιήθηκε ο κόφτης, ενεργοποιήθηκε ο δότης με το μέρισμα του 2016. Το θυμάστε το μέρισμα του 2016, που μας λέγανε είναι μονομερής ενέργεια, μην το κάνετε. Θα θυμώσουν οι εταίροι και οι αγορές, εάν πάρουν οι φτωχοί και οι συνταξιούχοι ένα τετρακοσάρι, πεντακοσάρι. Αυτά μας λέγανε. Λέγανε δεν θα κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Έκλεισε η τρίτη αξιολόγηση. Λέγανε δεν θα πάρουμε τίποτα για το χρέος. Όχι μόνο πήραμε για το χρέος, αλλά θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή, μετά τη λύση για το χρέος, φίλες και φίλοι, η χώρα με τις χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες για την επόμενη δεκαετία. Μας φορτώσαν ένα βάρος από την πολιτική τους και χρεωθήκαμε να κάνουμε και μία διαπραγμάτευση η οποία έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει επιτόκια δανεισμού τα οποία είναι στο επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού που είχαμε πριν από την κρίση. Διαψεύστηκαν λοιπόν και για το χρέος, διαψεύστηκαν και για το κλείσιμο του μνημονίου. Λέγανε ότι δεν θα το ολοκληρώσουμε. Μάλιστα πολλοί από αυτούς, άλλοι στη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στην Κεντρική Τράπεζα, λέγανε να μην βγούμε από τα μνημόνια, να πάρουμε μια προληπτική γραμμή στήριξης με παραπάνω δεσμεύσεις. Ενώ έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας να πάμε στη λύση δημιουργίας μαξιλαριού ρευστότητας. Τι έχουμε κάνει δηλαδή? Έχουμε βάλει λεφτά στην άκρη από τα δάνεια και από τις οικονομίες που κάναμε, ούτως ώστε να είναι εκεί, να το γνωρίζουν και οι λεγόμενες διεθνείς αγορές και να ξέρουν και αυτοί και εμείς και οι καταναλωτές στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να μην μπορέσει η Ελλάδα σε οποιαδήποτε στιγμή για το ορατό μέλλον να αποπληρώσει και να εξυπηρετήσει το χρέος της. Και αντί αυτού προτείνανε προληπτική γραμμή στήριξης και ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα. Ποιο ήταν το κερασάκι στην τούρτα? Το λεγόμενο τέταρτο μνημόνιο και οι περικοπές των συντάξεων. Να θυμίσουμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε να περικόψουμε τις συντάξεις, να καταργήσουμε την προσωπική διαφορά, και η ελληνική κυβέρνηση παρέτεινε τη διαπραγμάτευση διότι αυτό δεν ήθελε να το δεχτεί, η Νέα Δημοκρατία και τα μίντια που τη στηρίζανε μας έλεγε «καταστρέφεται η χώρα, κλείστε τη διαπραγμάτευση». Τι δηλαδή? Συμφωνήστε στις περικοπές των συντάξεων. Πότε έκλεισε η διαπραγμάτευση? Όταν τότε η ελληνική κυβέρνηση διασφάλισε ότι για κάθε ένα ευρώ που κόβουμε ή που θα κόβαμε θα υπάρχει και ένα ευρώ που θα δίναμε. Το ένα προς ένα τα λεγόμενα αντίμετρα. Έτσι, μην τα ξεχνάμε. Και ενώ υπάρχει λοιπόν αυτή η κληρονομιά, αυτή
η πολιτική εξέλιξη, ερχόμαστε στο μαγικό σημείο όπου καταφέρνει η ελληνική κυβέρνηση να μην γίνουν περικοπές. Τότε μας λέγανε ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα, θα υπάρχουν μόνο μέτρα. Και πού φτάσαμε? Φτάσαμε να υπάρχουν μόνο αντίμετρα και να μην υπάρχουν μέτρα. Ποιο είναι το μεγάλο δίδαγμα και τι μένει στον Έλληνα πολίτη από αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ενσωματώσει στο πρόγραμμά της τις περικοπές. Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να διαπραγματευτεί και να πετύχει την αποτροπή των περικοπών. Πάρα πολύ απλά. Και αυτές οι ανοησίες που κάνουν εκ των υστέρων, φέρανε λέει μια τροπολογία για να ακυρώσουμε τις περικοπές, τις οποίες μέχρι το προηγούμενο βράδυ είχαν στο πρόγραμμά τους. Και ήρθε εδώ ο Μοσκοβισή και τον μαλώνανε. Και του λέγανε, μα πώς είναι δυνατόν. Και τρέχανε στις διεθνείς διασκέψεις και λέγανε στη Μέρκελ, μην τολμήσεις και αφήσεις τον Τσίπρα να μην κάνει περικοπές. Θα έχουμε δυσκολίες στις εκλογές. Ήρθε λοιπόν και αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Και εκεί που λέγανε ότι έχουμε φέρει το τέταρτο και χειρότερο μνημόνιο, ένα το αχρίαστο, το τρίτο και άλλο το αχρίαστο, το τέταρτο, τώρα μας λένε ότι κάνουμε πολιτική τσοβόλα εδώ στα όλα. Δεν γίνονται και τα δύο. Και το λέω και έχει αξία αυτό να το συζητήσουμε και με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Με την ψυχραιμία και την αυτοπεποίθηση μιας κυβέρνησης η οποία τα έχει καταφέρει. Τι από τα δύο συμβαίνει? Έχουμε φέρει το τέταρτο χειρότερο μνημόνιο ή κάνουμε αυτό που αυτοί λένε παροχολογία? Δεν μπορεί να γίνονται και τα δύο. Το τέταρτο χειρότερο μνημόνιο υποτίθεται είναι το καταστροφικό της λιτότητας, αυτό που τσακίζει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, έτσι. Και ταυτόχρονα λέει κάνουμε παροχολογία. Για δοκιμάστε το, για ρωτήστε έναν άνθρωπο που παρακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία και το κάνουμε με απόλυτο σεβασμό. Τι από τα δύο συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει από τα δύο. Κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή και σχεδιασμένη πολιτική, η οποία πετυχαίνει. Δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο και αυτό είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Ξέρετε γιατί είναι το μεγάλο τους πρόβλημα? Διότι δεν μπορεί ο πυρήνας του προγράμματός τους να εφαρμοστεί χωρίς εξωτερικό καταναγκασμό. Να σας πω ένα παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Είμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία σε μετατραυματικό σοκ. Ζήσαμε ένα τραύμα συλλογικά ως λαός. 27% ανεργία, 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας χωρίς ασφάλιση. Πώς και γιατί να πιστεί ο Έλληνας να πάει σε ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, όπου η ασφάλισή μας θα είναι ζήτημα ενός τζόγου και αποτέλεσμα ενός στοιχήματος? Να μην έχουμε δημόσια ταμεία ή τα δημόσια ταμεία, τα ασφαλιστικά να μας εξασφαλίζουν μία ελάχιστη σύνταξη, η οποία δεν θα έχει να κάνει καθόλου με την αξιοπρεπή μας διαβίωση, και από εκεί και πέρα να φτιάχνουμε, λέει, επενδυτικά μπουκέτα, να αγοράζουμε μετοχές οι οποίες θα ανεβοκατεβαίνουν, και αν έχουμε την ατυχία να συνταξιοδοτηθούμε κάποια στιγμή που το χρηματιστήριο είναι κάτω, χαιρέταμε τον πλάτανο. Αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι και η σύγχρονη οικονομική και πολιτική εμπειρία από τέτοιου τύπου συστήματα. Σε τέτοια συστήματα δεν θα πάει ο ελληνικός λαός. Διότι ξέρει, έχει βγάλει ιστορικά συμπεράσματα. Ξέρει ότι όπως πονάμε για το συγγενή μας, πρέπει να πονάμε και για το διπλανό μας και να νοιαζόμαστε. Όπως θέλουμε το παιδί μας να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρέπει να έχει και το παιδί του διπλανού μας, διότι πάνε στο ίδιο σχολείο. Αυτά είναι θεμελιώδη συμπεράσματα που έχει βγάλει η ελληνική κοινωνία και δεν θα επιτρέψει, φίλες και φίλοι, νομίζω, να κάνουμε ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? 3,7 δισεκατομμύρια θετικά μέτρα για το 18 και το 19. Κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του χρόνου. Τι έχει γίνει, ας πούμε, με τους συνταξιούχους? Οι συνταξιούχοι λοιπόν δεν θα έχουν την περικοπή 1,4 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, θα πάρουν μέρος του μερίσματος του κοινωνικού γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ και πολλοί από αυτούς θα πάρουν και επίδομα στέγασης για να καλύπτουν μέρος των αναγκών είτε του ενοικίου είτε της δόσης που έχουν στην τράπεζα για την αποπληρωμή του δανείου τους. Οι αγρότες μας. Οι αγρότες μπήκανε στην εθνική σύνταξη. Οι συντάξεις τους με βάση το προηγούμενο καθεστώς θα εξαϊλώνονται στην κυριολεξία. Καταργείται το τέλος επιτιδέματος και μειώνονται και οι εισφορές τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θυμηθείτε τι θόρυβος έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου και το λεγόμενο κίνημα της γραβάτας. Το θυμάστε το κίνημα της γραβάτας?
Όπου προσέξτε, στην αρχική του μορφή ο νόμος Κατρούγκαλου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελευθερών επαγγελματιών, είχε χαμηλότερες εισφορές από τους προηγούμενους. Με γενναιότητα, εμείς βεβαίως αναγνωρίσαμε ότι για μία μερίδα ελευθέρων επαγγελματιών υπήρχε μία δυσανάλογη επιβάρυνση. Ήταν αλήθεια. Τα μεγαλύτερα εισοδήματα είχαν μία έτσι δύσκολη επιβάρυνση, πραγματικά, από τη μεταρρύθμιση, όπως ήταν στην πρώτη μορφή. Και τώρα αυτές οι εισφορές μειώνονται κατά το 1 τρίτο. Και μιλάμε για εξοικονόμηση. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που δηλώνει εισόδημα 10.000 ευρώ θα γλιτώσει περίπου 600 ευρώ το χρόνο. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που είναι γύρω στα 25.000 ευρώ θα γλιτώσει περίπου 2.000 ευρώ. Και αυτά τώρα λέει είναι το τέταρτο μνημόνιο. Νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πέρα κάποιοι έχουν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Το ίδιο συμβαίνει και στο θέμα των μισθωτών. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των μισθωτών? Ότι η επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι η ιδεολειψία της αριστεράς. Αυτά δεν έλεγε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν επεκταθεί οι συλλογικές συμβάσεις για αρκετούς κλάδους στην οικονομία, με αποτέλεσμα να έχουμε άμεση αύξηση μισθών σε πάνω από 200.000 εργαζόμενους μισθωτούς. Είναι αχρίαστα μέτρα αυτά, είναι έργα μηδενικού αποτελέσματος, είναι πολιτικές οικονομικές οι οποίες πάνε την οικονομία μας πίσω? Δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας μας? Στο σύνολο, τέτοιες πολιτικές που αυξάνουν τη συνοχή και βάζουν τα θεμέλια μιας δίκαιης ανάπτυξης να εφαρμόζονται? Όχι, διότι έχουμε μια παράταξη που λέει ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές και πρέπει να πάμε πίσω σε ένα ασφαλιστικό τύπο κοινωσέ. Ο ένφια, βρισκόμαστε, κύριε Κομματάμου, και στο Καμαντερό. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον ένφια? Να πάει, λέει, στους Δήμους και να χρεώνουν οι Δήμοι. Όπου προσέξτε τώρα, οι Δήμοι οι οποίοι έχουν μεγάλες περιουσίες, μεγάλα ακίνητα, υψηλές αντικειμενικές, θα έχουν και περισσότερα έσοδα. Άρα και καλύτερες υπηρεσίες. Αυτές είναι οι επιλογές. Είναι επιλογές ανισοτήτων, επιλογές οι οποίες δείχνουν ότι δεν έχουν βγάλει απολύτως κανένα συμπέρασμα από τα οδυνηρά σημεία της κρίσης την οποία όλοι μαζί βιώσαμε. Λένε βέβαια κάποιοι, και αυτό πριν περάσω στο επόμενο ζήτημα θέλω να το υπογραμμίσω για να μην τους αφήνουμε έτσι αναπάντητα ορισμένα επιχειρήματα τα οποία είναι διάκριτα, καθυστερούν, λέει, στην καταβολή των συντάξεων. Οι εκκρεμείς, κύριε, συντάξεις ήταν 170.000 και τώρα είναι 40.000. Έχει γίνει μία ηρωική προσπάθεια, παρόλο που είχαμε και τον τιτάνιο μπροστά μας άθλο να ενοποιήσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία σε μία πάρα πολύ ριζική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού μας συστήματος, το οποίο μας έφερε όλους τους Έλληνες μαζί σε ένα ταμείο, αλλά μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Γι' αυτό το ασφαλιστικό ταμείο αυτή τη στιγμή, ο ΕΦΤΑ, είναι πλεονασματικός. Διότι πέφτει η ανεργία, αυξάνονται οι εισφορές και έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να πάμε και στους εταίρους και να τους πούμε: κοιτάξτε, είναι τακτοποιημένο το ασφαλιστικό μας ταμείο. Πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια έχουμε να το ακούσουμε? Πόσα χρόνια, αλήθεια, έχουμε να ακούσουμε τέτοιο πράγμα? Άρα, κύριοι εταίροι, είπαμε, δεν χρειάζεται να περικοπούν οι συντάξεις. Και σε αυτήν τη μεταρρύθμιση η αντιπολίτευση ήταν απέναντι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο αυτά. Θέλω να σας θυμίσω ότι από την αρχή της κρίσης είχαμε μια πάρα πολύ συγκροτημένη παρέμβαση για την ανθρωπιστική κρίση. Και ο πρώτος νόμος μας για την ανθρωπιστική κρίση χαρακτηρίστηκε ως μονομερής ενέργεια. Έχουμε πολιτικές για το παιδί για πρώτη φορά, με 150.000 σχολικά γεύματα, με επίδομα παιδιού από το πρώτο παιδί, με στήριξη λοιπόν και των νέων ζευγαριών. Και είναι πολιτικές, φίλες και φίλοι, οι οποίες έχουν αρχίσει και έχουν αποτελέσματα, διότι μειώνεται και η παιδική φτώχεια. Ακριβώς από τις πολιτικές αυτές, οι οποίες καθώς οριμάζουν θα τη μειώνουν ακόμα περισσότερο. Φτάσαμε σε ένα επιθυμητό σημείο? Όχι. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουμε βάλει τις σωστές βάσεις για τις πολιτικές της δίκαιης ανάπτυξης.
ποιες είναι οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Διότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, για πολλούς λόγους. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε τους αντιπάλους, γιατί αυτή η κυβέρνηση πέτυχε. Γιατί άντεξε μόνο με 153 βουλευτές. Γιατί οι δικές σας κυβερνήσεις που είχαν φτάσει να έχουν και 250 βουλευτές. Δεν καταφέρανε ούτε να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια και κατέρευσαν και πολιτικά. Δεν είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Και λέμε εμείς, μήπως τελικά αυτή η κυβέρνηση άντεξε διότι έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι έχει μέρημνα να κάνει πολιτική για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Και άρα το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο αισθάνονταν ότι είναι παραγωνισμένο, τώρα βλέπει και έμπρακτα ότι βρίσκεται στο λογαριασμό μέσα και ως προτεραιότητα κιόλας. Μήπως τελικά αυτό ήταν μια απαραίτητη προϋπόθεση για να ορθοποδήσει η Ελλάδα οικονομικά, πολιτικά, θεσμικά, συλλογικά. Μήπως τελικά πρέπει να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις πολιτικές αυτές που γεννούν ισότητες. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτή είναι η κεντρική πρόκληση. Φίλες και φίλοι, για την επόμενη μέρα. Η κεντρική πρόκληση είναι να βάλουμε τα ισχυρά θεμέλια της δίκαιης ανάπτυξης. Και πώς μπορεί η ανάπτυξη που έρχεται να γίνει δίκαιη? Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Τι σημαίνει δίκαιη ανάπτυξη? Σημαίνει ότι έχουμε μια ανάπτυξη της οποίας οι καρποί διαχέονται στην κοινωνία προς τα κάτω. Άρα, βεβαίως και επιδόματα για τους πολύ φτωχούς. Συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους μισθωτούς. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση που ευνοεί την τεράστια πλειοψηφία αυτοαπασχολουμένων ελευθέρων επαγγελματιών. Και βεβαίως, δεν το αρνούμαστε, και ελάφρυνση των φόρων των επιχειρήσεων. Από 29, με έναν λελογισμένο τρόπο, ο φόρος επί των κερδών θα πάει στο 25. Έχουμε λοιπόν μία σφαιρική πολιτική, ακριβώς, η οποία διεκδικεί στην οικονομία να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος, που είναι να βάλει ισχυρά θεμέλια για τη δίκαιη ανάπτυξη, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, με το κοινωνικό κράτος και βεβαίως με την ισόρροπη ανάπτυξη την περιφερειακή. Και εδώ είναι και ο ξεχωριστός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, αυτή η κυβέρνηση, αν δει κανείς τα νούμερα, για σου χαρά μου, Καφαντάρη, έχει χαρά η Καφαντάρη βουλευτήνα μας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πολιτική είναι που έδωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση πόρους οι οποίοι δεν είχαν ούτε ως όνειρο υπάρξει για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα από το προγράμμα των Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2 δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών τα νούμερα και τις συγκρίσεις σε σχέση με τα έτη 2010-2014 και το τι πήρε αυτοδιοίκηση και για έργα υποδομής, και νομίζω ότι οι συγκρίσεις είναι εκοφαντικές. Είναι διαστημική η διαφορά μεταξύ του πώς στηρίχτηκε η τοπική αυτοδιοίκηση στα προηγούμενα χρόνια και του τι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τώρα. Είναι μόνο αυτή η πρόκληση? Είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα? Όχι, είναι και θεσμικό, είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Και γι' αυτό τολμάμε και με την αναθεώρηση του συντάγματος, φίλες και φίλοι. Η οποία αναθεώρηση του συντάγματος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οποία αναθεώρηση του συντάγματος αγγίζει προβλήματα που χρονίζουν στη λειτουργία των θεσμών. Σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Βλέπετε ποιοι και πώς αντιδρούν. Και εδώ πέρα έχουμε μία περίπτωση στην οποία και ο Πρωθυπουργός και ο Προκαθήμενος της Ελληνικής Εκκλησίας έδειξαν γενναιότητα και ρεαλισμό. Και αυτό οφείλουμε εμείς δημοσίως να το αναγνωρίσουμε, όχι για τον Πρωθυπουργό μας μόνο, αλλά και για τον Αρχιεπίσκοπο, και να το πούμε. Και νομίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα για εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Έχει έρθει η ώρα για μια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα αλλάζει το κατάπτυστο άρθρο 86, το οποίο παραγράφει αδικήματα σε πολύ μικρότερο χρόνο από ό,τι παραγράφονται για τους πολίτες όταν αφορά ανθρώπους που ασκούν εξουσία. Μία συνταγματική αναθεώρηση η οποία προβλέπει δημοψήφισμα με λαϊκή
πρωτοβουλία, μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία λέει ότι οι βουλευτές θα έχουν όριο στις θητείες τους. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να πορευτεί στο μέλλον με τις συνταγές των τζακιών και των κληρονομημένων βουλευτικών εδρών? Δεν είμαστε όριμοι ως λαός να κάνουμε τομές που να δείξουν ότι η δημοκρατία μας είναι μια πολιτική διαδικασία ανοιχτή, μια πολιτική διαδικασία διαφανής, μια πολιτική διαδικασία ισορροπημένη? Και δεν μιλάω βεβαίως και για άλλες πάρα πολύ τολμηρές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες κάποιοι που το παίζουν για φιλελεύθεροι τάχα μου, στρίψανε. Και η μεταρρύθμιση για την ταυτότητα φύλου και το σύμφωνο συμβίωσης, φίλες και φίλοι, δείχνει το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την ισότητα. Ισότητα θεσμική, μια ισότητα η οποία δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες, ανεξαρτήτως εάν αυτοί έχουν άλλο χρώμα στο δέρμα, αν έχουν άλλη θρησκεία, αν έχουν άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Υπάρχει και μια άλλη πρόκληση, στην οποία αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι μπορεί και τα καταφέρνει, και μάλιστα μπορώ να πω, τολμώ να πω, ότι έχουμε κάνει φίλους και εταίρους, αλλά και τους λιγότερο φίλους μας, να εκπλαγούν. Και αναφέρομαι στη διεθνή θέση της χώρας. Τεράστια πρόκληση. Όταν η χώρα ήταν γονατισμένη από την κρίση, εκτός του ότι είχε πληγές οικονομικές, είχε και πλήγματα στην αξιοπιστία της, στο δυναμισμό της, στο διπλωματικό της εκτόπισμα. Και ποιος το έλεγε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η χώρα, λίγο μετά το βάθεμα αυτής της οικονομικής κρίσης, θα ήταν χώρα πρωταγωνίστρια? Ποιος το έλεγε, ποιος το σκεφτόταν, ότι όταν έλεγε ο Πρωθυπουργός, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ότι χρειάζεται ένα μέτωπο του Νότου από το 2011-2012 τα λεγιστά, και κάποιοι λιδωρούσαν, κυρωνεύονταν, και η πρώτη σύνοδος των χωρών του Νότου έγινε στην Αθήνα. Και έχουμε προχωρήσει και με τις τριμερείς διασκέψεις. Με την Κύπρο μαζί, είτε με το Ισραήλ, είτε με την Αίγυπτο, είτε άλλες χώρες της περιοχής. Και αυξάνεται βεβαίως το γεωπολιτικό μας εκτόπισμα. Και βεβαίως με τόλμη λύνουμε τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές μας. Είχαμε και τα ευχάριστα σήμερα, περάσανε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή της γειτονικής χώρας για τις συνταγματικές αλλαγές, και θέλω με αυτή την ευκαιρία να απευθυνθώ όχι σε εσάς, να απευθυνθώ στους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται και διαφωνούν με την κυβέρνηση, και να τους πω ότι είναι αυτή η συμφωνία η οποία κάνει τους γείτονές μας να σταματήσουν να έχουν αλυτρωτισμούς και να διεκδικούν οποιαδήποτε σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία και την κληρονομιά του μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κυρίου. Χωρίς πολεμική, με απόλυτη ψυχραιμία, με ανυποχώρητο πόλεμο στην άγνοια, πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή διαφωνούν μαζί μας και ενδεχομένως να μην ξέρουν κρίσιμες πτυχές αυτής της συμφωνίας. Χωρίς αυτή τη συμφωνία η γειτονική χώρα από 140 χώρες της Συμφιλίου αποκαλούνταν Δημοκρατία της Μακεδονίας. Χωρίς αυτή τη συμφωνία έμεινε ανοιχτό το ζήτημα της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Χωρίς αυτή τη συμφωνία έμεινε ανοιχτό το ζήτημα των αλυτρωτισμών. Και επειδή η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, είναι μια χώρα ισχυρή, είναι μια χώρα κλειδί στα Βαλκάνια, δεν δικαιούμαστε να συμπεριφερθούμε ως φοβική χώρα. Εάν θέλουμε η χώρα μας να παίξει κρίσιμο ρόλο στην περιοχή και να ανταποκριθεί στη νέα μεγάλη πρόκληση, σκεφτείτε λίγο το χάρτη. Από τη μία μεριά, από πάνω μας, όπως βλέπουμε το χάρτη, έχουμε τη Βόρεια Ευρώπη. Μια τεράστια όρημη αγορά, η οποία έχει μεγάλες ανάγκες τα επόμενα χρόνια για υπηρεσίες εμπορίου, μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών. Και από κάτω, καθώς βλέπουμε το χάρτη, αυτό είναι σύμβαση, έτσι, το πάνω και το κάτω στο χάρτη, το κατάλαβες εσύ. Αλλά όπως βλέπουμε το χάρτη από κάτω, είναι η Βόρεια Αφρική. Είναι άλλη μια τεράστια περιοχή άλλων 400 εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι αναπτυσσόμενες αγορές αυτές.
Αγορές οι οποίες θα έχουν τεράστιες ανάγκες σε βασικές υποδομές, σε πρώτη ύλη, σε προϊόντα μεταποίησης. Και η χώρα μας είναι η χώρα, η πιο ανατολική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και Κύπρος, αλλά δεν έχει χερσαία σύνορα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να καταστεί ένας κόμβος. Πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη δυνατότητα άμα είμαστε τσακωμένοι με τους βόρειους γειτονές μας? Θα λέμε στις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου, είτε την Κίνα, είτε την Αμερική, είτε την Ινδία, φέρτε τα προϊόντα σας, αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε κάποια προβλήματα με τους γειτόνους, δεν έχουμε πολύ καλές υποδομές, θα καθυστερήσουν λίγο να πάνε προς τα πάνω. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε να έχουμε μια χώρα η οποία βγαίνει από την κρίση, τα καταφέρνει και ξαφνικά ξεκινάει να φοβάται τη σκιά της. Μια χώρα η οποία εν προκειμένου, εάν δεν έλυνε το ζήτημα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, θα άφηνε τον εξανατολών γειτονά να παίζει τα δικά του παιχνίδια στα Βαλκάνια. Πόσο υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων είναι αυτό? Ή θεωρούμε ότι η Τουρκία κάθεται στα αυγά της σε σχέση με τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών των δικών μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας? Προφανώς και δεν κάθεται στα αυγά της. Έχει συγκροτημένη πολιτική, έχει μεθοδευμένη πολιτική και έχει και παρεμβατικότητα στα Βαλκάνια. Και αυτό εμείς δεν δικαιούμεθα να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω, επειδή πάντα θα θέλουμε να κάνουμε το διάλογο, να εξηγούμε και να υπερασπιζόμαστε τα επιχειρήματά μας και την πολιτική μας, αλλά έχουμε έναν ανελαίητο πόλεμο, ένα ασταμάτητο, αδυσόπιτο μέτωπο με τον φασισμό. Η Ελλάδα έχει χαραγμένη στην ιστορική μνήμη της την Κάνδανο, το Δίστομο, την Κοκκινιά και την Κεσαριανή. Και όσοι έχουν τη σβάστικα στο μπράτσο, στο μυαλό και τη γλώσσα, κατά τη διάρκεια της κατοχής στη Μακεδονία μας τη δώσαν στην Βουλγαρία. Και δεν θα αφήσουμε αυτό το δηλητήριο να ποτίσει τις ψυχές, τις καρδιές και τα μυαλά της νεολαίας μας. Θα θυμόμαστε, θα εξηγούμε το τι σημαίνει φασισμός και τι καταστροφές έφερε σε αυτή τη χώρα. Και το εάν και κατά πόσο αυτή η χώρα κατεστράφει από την ναζιστική μπότα. Είμαστε ένας λαός που αναγεννήθηκε από τη μάχη του ενάντια στον κατακτητή, ενάντια στο φασισμό. Είμαστε η χώρα που είναι στις 4-5 πρώτες σε σχέση με τις απώλειες που είχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και δεν θα αφήσουμε λαθρεπιβάτες πάνω στα εθνικά συμφέροντα αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά. Αυτοί ανήκουν στα σκουπίδια της ιστορίας. Και εκεί θα παραμείνει. Έχουμε βεβαίως, για να ευθυμίσουμε λίγο, επειδή συγκινούμαστε όλοι όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, και ανυποχώρητο πόλεμο με την ανοησία. Διότι τελευταίως ακούσαμε ότι θα καταργηθούν τα Χριστούγεννα και ότι ο μόνος πλανήτης, στο ηλιακό σύστημα είναι η Γη. Και αυτά πρέπει να τα φέρουμε, νομίζω, στις συζητήσεις μας για να χαλαρώνει το κλίμα όταν συζητάμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Και σας καλώ, αν έχετε social media, βγάλτε ρε παιδιά και μια φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φόντο όταν στολίσετε, για να αποδείξετε ότι τα Χριστούγεννα δεν καταργήθηκαν, τουλάχιστον και φέτος. Έχουμε λοιπόν βεβαίως και μέτωπο, προσέξτε και θέλω να το υπογραμμίσω, και στον ιστορικό αναθεωρητισμό. Διότι τελευταία ακούσαμε ότι δεν υπήρχαν και νεκροί στο Πολυτεχνείο. Ποιο είναι το επικίνδυνο? Δεν υπήρχαν αυτές οι αντιλήψεις? Βεβαίως υπήρχαν. Υπήρχαν ως περιθώριο. Ως αυτό που ένας προηγούμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ονόμαζε άκρο. Αυτές οι αντιλήψεις όμως και οι φορείς τους, από το λάος του κύριου Καρατζαφέρη, μπήκανε στην προθήκη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά και στη διοίκηση από τον κύριο Μητσοτάκη. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίσιμο? Στην πολιτική πάρα πολλοί αλλάζουν απόψεις, μετακινούνται. Αυτοί οι κύριοι έχουν κάνει απολύτως σαφές
ότι δεν άλλαξαν ούτε κόμμα από όλα όσα πίστευαν, πρέσβευαν και υπηρετούσαν όταν ήταν στην άκρα δεξιά και στο λάος του Καρατζαφέρη. Και αισθάνονται σαν το ψάρι μέσα στο νερό στη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος πλέον μπορεί να βλέπει και τις τα τελευταία απομεινάρια από το φιλελεύθερο κοστούμι του να ξεσκίζονται μεθοδικά από την ακραία δεξιά ομάδα η οποία του έχει πάρει την ατζέντα και την πολιτική μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, φίλες και φίλοι, πάμε. Είμαστε μπροστά σε εκλογικές μάχες. Σας περιέγραψα τις προκλήσεις για το μέλλον. Έχουμε βασικές προκλήσεις να χτίσουμε μια οικονομία η οποία να έχει θεμέλια δίκαιης ανάπτυξης, να χτίσουμε θεσμούς με μια συνταγματική μεταρρύθμιση που θα βάλει τα θεμέλια της ισότητας, της διαφάνειας, της δημοκρατίας στη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος. Έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε στην πρόκληση να φτιάξουμε μια χώρα η οποία ανταποκρίνεται στον αυξημένο διεθνή της ρόλο. Έρχονται ευρωεκλογές. Ποιες αντιλήψεις θα συγκρουστούν στις ευρωεκλογές, φίλες και φίλοι? Προσέξτε. Από τη μία έχουμε τις δυνάμεις της συντηρητικής δεξιάς στην Ευρώπη. Αυτοί λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μαζεύτηκαν και εξέλεξαν τον κύριο Βέμπερ. Για υποψήφιό τους, σας καλώ να ανατρέξετε στο διαδίκτυο και να δείτε τι έχει πει το στόμα του για την Ελλάδα και τους Έλληνες κατά το παρελθόν. Δεν είναι αυτό το πιο επικίνδυνο όμως, διότι πάρα πολλοί είχαν μπει στον πειρασμό να αναπαράξουν στερεότυπα άσχημα για τον ελληνικό λαό. Το επικίνδυνο είναι ότι ο κύριος Βέμπερ εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν σε συμμαχία με τον κύριο Όρμπαν. Τον ακραίο κύριο Όρμπαν. Τις προηγούμενες ημέρες, φίλες και φίλοι, και εδώ είναι ένα ερώτημα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να απαντήσει. Χώρες του Βίζεγκραντ και η Αυστρία, όπου και εκεί έχουμε δεξιά ή ακροδεξιά στην κυβέρνηση, αποχώρησαν, είπαν ότι δεν θα υπογράψουν το σύμφωνο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Για την προσφυγική κρίση. Μάλιστα. Τι λένε λοιπόν αυτοί οι κύριοι? Ότι η Ελλάδα εμπροκειμένου να κόψει το λαιμό της. Να υποστεί μόνη της όλη την πίεση για το προσφυγικό. Αυτή είναι η σύμμαχη της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης εάν αυτές τις επιταγές τις ασπάζεται και αν θα συνενέσει σε μια τέτοιου τύπου μετατόπιση. Τα συμφέροντα της συντηρητικής δεξιάς είναι απέναντι στα συμφέροντα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Και αυτό νομίζω είναι πεντακάθαρο. Απ' την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωταγωνιστής στην Ευρώπη. Προχθές ήταν ο Δημήτρης Παπαδημούλης στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου έγινε μια σύσκεψη όπου ήταν για πρώτη φορά η επικεφαλής τριών ευρωκοινοβουλευτικών ομάδων με κεντρικό εισηγητή τον Έλληνα Ευρωβουλευτή. Ο επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, η επικεφαλής των Οικολόγων και η επικεφαλής της Αριστεράς. Και γιατί πρωταγωνιστεί? Διότι έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιγράψει τις αλλαγές που χρειάζεται η Ευρώπη. Τι λέμε για την Ευρώπη? Λέμε ότι χρειάζεται ένα μέτωπο ανάσχεσης της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Για να κάνει τι όμως? Να αφήσει την Ευρώπη να λειτουργεί όπως είναι? Θα ήταν μεγάλο λάθος. Θα ήταν απλώς μία μικρή στάση μέχρι να απολαύσουμε όλοι την περαιτέρω άνοδο της ακροδεξιάς και τη διάλυση της Ευρώπης. Χρειάζεται μια συμμαχία λοιπόν για να αλλάξει την Ευρώπη και να κάνει πράγματα τα οποία ως χώρος λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού, μεγαλύτερες εξουσίες στο Ευρωκοινοβούλιο, την πρόταση που έκανε ο Τσίπρας μαζί με τον Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ, θέλω να σας θυμίσω, για κοινό υπουργό οικονομικών και κοινό υπουργό κοινωνικής συνοχής ήταν η πρόταση του Τσίπρα, διότι έχουμε δει πού οδηγούν οι πολιτικές της απόκλησης. Να το σχηματοποιήσουμε όμως. Τι θα συγκρούεται στην Ευρώπη? Θα συγκρούεται η λογική που λέει ότι η κάθε χώρα μόνη της, είτε στο μεταναστευτικό είτε στην οικονομία, και η λογική που λέει ότι πρέπει να εμβαθύνουμε την αλληλεγγύη. Αυτές οι δύο λογικές λοιπόν θα συγκρουστούν στην πορεία προς τις ευρωεκλογές και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται ακριβώς ένα μεγάλο μέτωπο δυνάμεων. Και όπως δουλεύει στο εξωτερικό ο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκροτηθεί το
θα δουλέψει και στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να δουλεύει και στην Ελλάδα για να διαμορφωθεί ένα μέτωπο δυνάμεων το οποίο θα στηρίξει αυτούς τους απαραίτητους πυλώνες δίκαιης ανάπτυξης, φίλες και φίλοι. Ένα μέτωπο δυνάμεων, ποιος μπορεί να το αρνηθεί? Να φτιάξουμε ένα μέτωπο δυνάμεων που θα υπερασπιστεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ένα μέτωπο δυνάμεων που θα υπερασπιστεί την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες της υγείας. Ένα μέτωπο δυνάμεων που θα υπερασπιστεί την ενίσχυση των πολιτικών για το παιδί. Αυτό λοιπόν είναι που χρειάζεται και νομίζω ότι είμαστε ενώπιον θετικών εξελίξεων, είμαστε ενώπιον μιας ανατροπής του πολιτικού κλίματος, η οποία παγιώνεται, το βλέπουμε αυτό παντού και καθημερινά, και θέλω κλείνοντας να πω ότι είμαι και εγώ προσωπικά πολύ περήφανος και πολύ ευτυχής που έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ μια παράταξη που απέδειξε ότι μπορεί να συλλογάται και να δρά για το καλό όλων. Και θέλω να σας καλέσω, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να τη δώσουμε αυτή τη μάχη συστηματικά. Έχουμε μια ιστορική επιτυχία, μια ιστορική δικαίωση, διότι αυτή η παράταξη έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αυτή η παράταξη θα κληθεί και το 19 με την ψήφο του ελληνικού λαού να βγάλει την οικονομία και την κοινωνία μας οριστικά από την κρίση. Λοιπόν, με χαμόγελο και ουσιοδοξία μπαίνουμε στις εκλογικές μάχες του 2019 και θα ανταποκριθούμε και στο ιστορικό μας χρέος αυτή τη χώρα να την πάμε ακόμα πιο ψηλά.